Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Είναι το Uncut by One Man. Άλλο ένα επεισόδιο, αυτή τη φορά χωρίς Κωνσταντίνο Αμπατζή και το περήφανο μουσί του. Πήρε άδεια από τη σημαία. Πήρε άδεια λόγω εξελίξεων. Την ώρα που γράφονται αυτές οι ατάκες είναι 5η 11 Φλεβάρη. Το ρολόι δείχνει 2 παρατέταρτο χοντρικά. Και φυσικά όλη η κουβέντα γίνεται γύρω από τον νόμο που πήγε να περάσει, θα περάσει, θα περάσει με άλλη μορφή. Ακόμα είναι λίγο στον αέρα όσο γράφονται αυτές οι ατάκες. Και έχουμε κοντά μας τον Χρήστο το Δεμέτη, τον περήφανο δισκογραφικό υπηρέτη του News 24/7. Έτσι, για να το πω όσο πιο βαρύγδουπα μπορώ. Σκαπανέα. Μπράβο, σκαπανέα, σκαπανέα. Για να συζητήσουμε λίγο τόσο για το θέμα που προέκυψε και την πορεία που διοργανώθηκε εν ρηπεί οφθαλμού, όσο και πολύ πιο σημαντικά θεωρώ την ευρύτερη κουβέντα που έχει ξεκινήσει και οφείλει να συνεχίσει να έχει γκάζι σχετικά με την νομοθέτηση του διαδικτύου, της έκφρασης και πώς αυτό μας οδηγεί σε λίγο ομιχλώδη λιμέρια. Γιατί πραγματικά ναι, μας έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα ομιχλώδη λιμέρια. Καταρχήν να πούμε ότι από την ώρα που δημοσιεύτηκε το περίφημο άρθρο 8, καλά είναι το λέω το νούμερο. Ναι, ναι, είναι ναι, άρθρο 8, σωστά. Για να σε κωδικά. Άλλαξε λοιπόν μετά τις αντιδράσεις ή τέλος πάντων λόγω των αντιδράσεων. Ευελπιστούμε ότι είναι άλλη μια απόδειξη ότι αν υπάρξει αρκετά δυνατή αντίδραση, όλο και κάποιοι ακούνε. Ακούνε πολύ και φαίνεται ότι για άλλη μια φορά υπάρχει μια άμεση αντίδραση η οποία έρχεται από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από τα social media προς την εξουσία. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται πράγματι ότι υπάρχει μια τροποποίηση, όχι απόσυρση του επιμάχου, της επιμάχης. Καλά, δεν μπορεί να υπάρξει απόσυρση γιατί δεν είναι και στο χέρι μας επί της ουσίας. Μιλάμε για μια εντολή που έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, είναι ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Για την ακρίβεια είναι επικαιροποίηση της ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκής Οδηγίας, για να είμαστε εντελώς ακριβείς, που αν δεν το κάνουμε κιόλας υπάρχουν τα δέοντα πρόστιμα που σωστά και υπάρχουν. Μιας και το πιάνουμε το θέμα του social media, πρέπει να παραδεχτούμε εξ αρχής ότι μιλάμε για μια ζούγκλα. Ναι. Κακά τα ψέματα, τώρα ό,τι και να λέμε, είναι ένα πλαίσιο το οποίο από τη μια λες ότι πρέπει κάπως να ρυθμιστεί, από την άλλη με το που ξεκινάει να ανοίγει η κουβέντα για τη ρύθμιση, ταυτόχρονα ανοίγει και όλη η συζήτηση για τη λογοκρισία. Ναι. Και μέσα στη μέση αυτή υπάρχει ένα τεράστιο ολιγοπόλιο που κατά βάση έχει να κάνει με την Google, έχει να κάνει με την Apple, τη Facebook. Μα, το πρόβλημα νομίζω ξεκινάει από εκεί, δηλαδή ότι γιατί η κουβέντα γίνεται γύρω από την ελευθερία και που έχουν οι εταιρείες Big Tech. Σωστά. Από εκεί ξεκινάμε ουσιαστικά. Ακριβώς. Και την προσπάθεια που γίνεται από τα κράτη του κόσμου και για να έρθουμε στα δικά μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τις εταιρείες Big Tech, ναι, να ξεφύγουν από αυτό το λίγο την λίγο ελαστική ερμηνεία των εσωτερικών κανονισμών τους, γιατί εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι μια εταιρεία Big Tech σου λέει έχω τα δικά μου guidelines, αλλά από τη στιγμή που είναι δικά μου guidelines τα κάνω και του γουστάρω. Ναι. Έτσι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά όταν μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου, για να μην μιλήσουμε για την Αμερική που υπόκειται σε άλλη νομοθεσία, η οποία ακόμα δεν έχει καταφέρει να φορολογήσει ουσιαστικά. Σωστό. Τους τεχνολογικούς γίγαντες, ξαφνικά έρχεται ένα σκάνδαλο τύπου Cambridge Analytica, που βλέπεις ότι υπάρχει μια τεράστια διαρροή προσωπικών δεδομένων, που καταλαβαίνεις ότι είναι όλα αφύλακτα, είναι όλα στη διακριτική ευχέρεια της Facebook, για παράδειγμα, και του κάθε Zuckerberg. Να πούμε κιόλας ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εδώ και χρόνια μιλάμε ότι οι επόμενες μεγάλες κοινωνικές, πολιτικές και μπορεί και πολεμικές συγκρούσεις θα αφορούν. Παλαιότερα λέγαμε για το νερό, αλλά ακόμα και το νερό άφησε τη θέση του. Ένα κάτι τόσο σημαντικό όσο το νερό άφησε τη θέση του στα big data, στα personal data. Έτσι. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Το πώς τα προσωπικά δεδομένα υποκατέστησαν και άφησαν, θόλωσαν με τη σκόνη τους, αν θέλεις, πολύ πιο σημαντικά πράγματα για την επιβίωσή μας. Ξέρω. Αλλά αποδεικνύεται ότι το πόσο εξαρτημένοι είμαστε από την διαδικτυακή μας σχέση αργά ή γρήγορα θα μας άφηνε έκθετους, ειδικά όταν μιλάμε για ένα τοπίο το οποίο ξεκίνησε ως το απόλυτο Far West.
Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει όπως θέλει. Αργά ή γρήγορα θα υπήρχε ένα νομικό μάτι σαν του Σάουρον, το οποίο θα έπεφτε πάνω και θα δημιουργούσε αλλαγές. Το ζήτημα λοιπόν είναι από ποιο σημείο και πέρα αυτές οι αλλαγές σταματούν να είναι οι απολύτως απαραίτητες και αρχίζουν να ακουμπούν τις προσωπικές μας ελευθερίες. Αν θες να κάνουμε μια αντιπαραβολή σε όλο αυτό, μπορεί να πει κανείς ότι όπως υπάρχει μια δεδομένη συνθήκη που είναι φερρυπίν η πανδημία. Η πανδημία είναι μια τεράστια κρίση και όπως ξέρουμε, κάθε κρίση εντός εισαγωγικών γεννά ευκαιρίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έστω ότι υπάρχει μια υγειονομική κρίση, μέσα σε αυτή αυτός που θέλει να περάσει κάποια πράγματα, θες υπόγεια, θες από το παράθυρο, θα τα περάσει και θα το κάνει με έναν τρόπο που θα τον βασίσει στο γενικότερο πλαίσιο της πανδημίας. Ναι. Με έναν ανάλογο τρόπο, τι συμβαίνει? Μιας και μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να φορολογήσει τις μεγάλες εταιρείες, γιατί την απειλούν ότι θα φύγω και θα σε αφήσω στη γύμνια χωρίς να έχεις τα data και όλες τις πληροφορίες. Το οποίο δεν είναι μικρή απειλή. Έτσι. Τεράστια απειλή. Να σκεφτείτε ότι όλοι είμαστε εξαρτημένοι από αυτά τα μέσα δικτύωσης. Οπότε τι γίνεται? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει έναν κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο λέει ότι εσύ που έρχεσαι ως Facebook να συνεργαστείς μαζί μου, οφείλεις μία φορά το χρόνο να μου παρουσιάζεις τα στοιχεία διαφάνειας που σε αφορούν. Είναι τόσο γενικό όσο ακούγεται. Να πούμε κιόλας ότι είναι τόσο χαλαρά αυτά που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτές τις εταιρείες, που είναι σαν να σου λένε: θέλω να μου λες τι κάνεις, γιατί αν δεν μου λες τι κάνεις, θα σε ξαναρωτήσω εγώ. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Η απειλή είναι πιο κενή, δεν γίνεται. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, οπότε σε περίπτωση που κρίνεται ότι εσύ έρχεται, ας πούμε, το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, και σου λένε: τι έγινε εδώ, ρε μαγκά, ξαφνικά σκάει αυτό, ενώ μου είχε πει ότι είναι όλα εντάξει. Έρχονται λοιπόν οι κυρώσεις, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες, για να αντισταθμίσουν την φορολογική αυτή ευκολία που έχουμε περιγράψει, που όμως η πραγματικότητα είναι ένα ημίμετρο. Οπότε, δεδομένου ότι επικρατεί όλο αυτό το χάος που περιγράφουμε, υπάρχει αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία από το 2017, που λέει ότι σε περίπτωση που έχουμε προτροπή σε βία, σε μίσος, υπάρχει λόγος που προτρέπει σε τρομοκρατικές ενέργειες και πράξεις, όλο αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Έρχεται λοιπόν η Ευρώπη να το ρυθμίσει. Από εκεί και πέρα, η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν λέει ότι εγώ σου πλαισιώνω τη συγκεκριμένη ρύθμιση με ένα συγκεκριμένο ποινικό σκέλος. Αυτό εξειδικεύεται από το κάθε κράτος. Εκεί ήρθε να κουμπώσει λοιπόν στην ελληνική περίπτωση το δεύτερο σκέλος του συγκεκριμένου άρθρου 8 που περιγράψαμε, το οποίο κούμπωνε με το γράμμα του νόμου, με τον περιβόητο τρομονόμο που αναθεωρήθηκε πολύ πρόσφατα, το 2020, μόλις πριν από μερικούς μήνες. Υπήρχε στον αντιτρομοκρατικό νόμο ήδη. Υπήρχε πρόβλεψη για ρατσιστική βία. Υπήρχε με τον αντιρατσιστικό δηλαδή μέχρι τώρα. Και για έκφραση αυτού στο διαδίκτυο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και όχι μόνο, και στον δημόσιο λόγο γενικότερα. Με ανώτερη ποινή φυλάξη στα 3 έτη. 3 έως 5. Η πιο πρόσφατη περίπτωση είναι του Αμβροσίου, με τα κηρύγματα αγάπης και παλιά τον Παστίτσιο, και με τον Παστίτσιο και τα λοιπά. Ναι. Ωστόσο, το όλο κούμπομα τώρα έχει να κάνει με τον τρομονόμο. Και εκεί έγινε και όλη η αντίδραση. Αν μου επιτρέπεις κιόλας, με τον βαθύτατα συναστηματικό χριστιανικό λόγο του Αμβροσίου. Ναι, για να τον χαρακτηρίσουμε όπως του πρέπει, αν μου επιτρέπεις. Κήρυγμα αγάπης και συμπερίληψης όλων των κοινωνικών ομάδων στην κοινωνία του Θεού. Εκτός αν σας αρέσουν οι άντρες κτλ. Οπότε δεν σας θέλουμε. Υπάρχουν και κάποια κουσούρια. Ναι, ναι. Μπράβο. Κάποιοι Χριστόδουλοι παλιότερα. Ναι, μπράβο, ναι. Εντάξει. Αυτό είναι το όλο θέμα. Τώρα υπήρξε πράγματι μια πολύ αιτιολογημένη και άμεση αντίδραση στα social media, η οποία γιγαντώθηκε χθες με τη συμμετοχή καλλιτεχνών ετερόκλητων, εγώ θα έλεγα, από όλες τις κατηγορίες, αν και δεν μου αρέσει η κατηγοριοποίηση της μουσικής. Εν πάση περιπτώσει, από hip hop μέχρι trap, μέχρι λαϊκούς, μέχρι έντεχνους, υπήρξε μια μαζικότητα η οποία αναθεωρεί στην πραγματικότητα το δεύτερο σκέλος που συνδέεται με το άρθρο 32 του τρομονόμου, το οποίο βέβαια θα εξειδικευτεί. Είναι, επειδή τώρα που μιλάμε γίνονται αυτές οι αλλαγές. Παίρνοντας ουσιαστικά το βάρος της ευθύνης από τον δημιουργό και πηγαίνοντάς τον στον πάροχο. Στον πάροχο. Με λίγα λόγια, στην πλατφόρμα που του δίνει ακριβώς το βήμα να το εκφράσει. Ακριβώς. Αυτό που είπε και ο Λιβάνιος πριν από πολύ λίγη ώρα είναι ότι υπάρχουν ποινικές κυρώσεις, υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα αφορούν τον πάροχο. Οπότε στην ουσία πετάμε τον μπαλάκι βέβαια, στο YouTube. Για να πούμε σε αυτό το σημείο ότι επί της ουσίας γίνεται με ένας ολόκληρος σαματάς για να έρθει η κυβέρνηση λίγες ώρες αφότου γίνεται το σούσουρο με αυτό το νόμο και να σου πει κάτι το οποίο ισχύει ήδη. Ότι δηλαδή ναι. η τελική ευθύνη θα είναι στην πλατφόρμα και λες, ρε μεγάλε, εάν σου πήρε, ήταν τόσο εύκολο με ένα απλό σπρόξιμο να πεις τελικά την ευθύνη θα την έχει πλατφόρμα,
Άρα, ποια είναι η διαφορά με το ήδη υπάρχον καθεστώς? Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πλατφόρμες έχουν την ευθύνη. Η διαφορά θα ήταν ότι σε περίπτωση που περνούσε ως είχε η τροποποίηση, θα υπήρχε άμεση ποινική δίωξη προς ένα ράπερ, για παράδειγμα, ακριβώς, που ανεβάζει το τραγούδι. Άρα, επί της ουσίας, στο YouTube. Με την πρώτη αντίδραση, ουσιαστικά λες ως κυβέρνηση ότι αν είναι λάθος, θα αφήσω την ευθύνη στην πλατφόρμα. Και λες, ναι, γιατί δεν το κάνεις αυτό εξ αρχής? Δηλαδή, εάν είναι τόσο εύκολο για μια κυβέρνηση να αλλάξει μια νομική της θέση, ναι, αυτό δεν λέει για μια ακόμη φορά ούτε κάτι ιδιαίτερα καλό για τη χώρα, ούτε κάτι ιδιαίτερο καλό για την κυβέρνηση που έχει την ευθύνη να νομοθετήσει. Δηλαδή, εάν με το πρώτο ελαφρύ κοινωνικό σπρόξιμο, έτσι, γιατί μην μου πει τώρα κανείς ότι πρόλαβε η κυβέρνηση και ένιωσε το πάρα πολύ βαρύ σπρόξιμο, γιατί οι άνθρωποι που οργάνωσαν την πορεία και την αντίδραση και το κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε στα social media, το έκανε χθες το βράδυ. Χθες το απόγευμα, ουσιαστικά. Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα συνειδητοποίησες το λάθος του νομοθετικού σου κειμένου και είπες, α, ναι, έχετε δίκιο, ναι, δεν θα κυνηγάμε αυτούς που το έκαναν, θα το αφήνουμε την ευθύνη στις πλατφόρμες. Και λες, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική αλλάζεις τόσο εύκολα τόσο σημαντικές θέσεις για την κοινωνική έκφραση. Εγώ θα σου πω ότι νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου σε μια δεύτερη ανάγνωση, στο γεγονός ότι ενδεχομένως να μην περίμεναν αυτή την αντίδραση. Επειδή ακριβώς υπάρχει μια επικαιροποίηση της οδηγίας, ίσως να μην περιμένανε τέτοια μαζικότητα αντιδράσεων. Κοίταξε. Όμως η αλήθεια είναι ότι εφόσον υπάρχουν τα social media που ορθώς τα κριτικάρουμε, από την άλλη την ίδια ώρα με αφορμή αυτή τη ζήτηση που κάνουμε αναδεικνύεται η θετική τους πλευρά. Όλα αυτά τα αναλύσαμε, αλλά χρειάζονται ακόμα λιγότερα λεπτά για να καταπολεμήσουμε την μοναξιά που σίγουρα αντιμετωπίζουν πολλοί και πολλές εκεί έξω αυτή την περίοδο που είμαστε κλειμμένοι στα σπίτια μας, που έχει αλλάξει η ζωή μας. Με 15 λοιπόν μόλις λεπτά μπορούμε να καταπολεμήσουμε την μοναξιά που μας έχει κάτσει εδώ ψηλά στο σβέρκο, και είναι κάτι το οποίο το λένε και οι ειδικοί, όποιοι είναι αυτοί, όχι εγώ που δεν είμαι ειδικός. Αν δεν πιστεύετε τα δικά μου τα λόγια, μπορείτε να μπείτε στο www.gogreen.gr και να μάθετε για το project Unlonely by Lipton, ή αν δεν σας κάνει το www.gogreen.gr, πείτε στην σελίδα του Lipton στο Facebook. Σε αυτό το σημείο να πω βέβαια, γιατί θέλω να το πω, επειδή την ίδια ώρα που γίνεται αυτή η κουβέντα έχει αναδημοσιευτεί πολλάκις και ένα κομμάτι, ένα τραγούδι ενός hip hopper του Θήτη, ναι, σχετικά, ναι, με τον Πρωθυπουργό. Εγώ θα πω, επειδή το είδα να αναδημοσιεύεται με ιδιαίτερη χαρά, εάν τέτοιου είδους κομμάτια τα θεωρούμε χαχαχαχουχουχου, μαύρο φίδι που μας έφαγε, παιδιά. Εγώ θέλω να σου πω ότι με πιάσε το στομάχι μου ακούγοντας το κομμάτι το συγκεκριμένο. Δηλαδή, και δεν το λέω χωρίς καμία διάθεση να κεντράρω τα λόγια μου, ναι, να, ναι, τα, ναι, λιάνω. Ναι. Εντάξει, υπάρχει ελευθερία της έκφρασης. Αν κρίνει το YouTube ορθώς ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με προτροπή σε βία και όλα τα συναφή, αν κρίνει, θα ήταν καλό να το κατεβάσει. Εντάξει. Και για μένα πρέπει να τελειώνει και το θέμα. Τώρα, εγώ θα πέρα το ποιος θα το κάνει share έχει να κάνει με την ατομική συνείδηση, ευθύνη, αισθητική και κουλτούρα του καθενός. Επειδή ακριβώς πάμε σε αυτό το θέμα το οποίο θίγεις και είναι πολύ σημαντικό. Καλό θα είναι όταν θέλουμε να κερδίσουμε αυτά που θεωρούμε ότι δικαιούμαστε ή να διεκδικήσουμε αυτά που θεωρούμε ότι δικαιούμαστε σε ένα τοπίο τόσο ομιχλώδες όσο είναι το διαδίκτυο, όχι επειδή θα είναι για πάντα ομιχλώδες, αλλά γιατί σε ένα χώρο που ήταν ας κάνει ο καθένας ό,τι στο διάολο θέλει, όταν σιγά σιγά αρχίζεις και χτίζεις μια νομική δομή, δεν θα είναι εύκολη διαδικασία. Όποιος πιστεύει ότι σε ένα τοπίο με παντελή έλλειψη νόμων, όπου ουσιαστικά οι επιχειρηματικές πλατφόρμες που την εκφράζουν μπορεί ο καθένας, η κάθε πλατφόρμα να κάνει όποιο guideline γουστάρει, έτσι. Εάν πιστεύετε ότι σε ένα τέτοιο τοπίο είναι εύκολο πράγμα η νομοθέτηση, κάνετε μεγάλο λάθος. Ακόμα μεγαλύτερο λάθος είναι σε μια τέτοια πολύ δύσκολη κουβέντα, στην οποία νομικοί δυσκολεύονται να πάρουν θέση αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε. Εγώ επικοινώνησα σήμερα με 5 δικηγόρους. Όλοι μου ζήτησαν χρόνο. Όχι επειδή συμφωνούν, ναι, ή διαφωνούν. Για να δούνε και την τροποποίηση, μπράβο, αυτή που συζητάμε. Όταν σε ένα τέτοιο τοπίο λοιπόν θυμόμαστε τι είναι το σωστό σύμφωνα με τις δικές μας κοινωνικοπολιτικές κατευθύνσεις, εκεί θα χαθεί η μπάλα.
Και εκεί χάνεται η μπάλα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ξεγύμνομα σε σχέση με αυτό που λες ήταν η όλη υπόθεση με τον Τραμπ. Ναι. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο του Twitter σήμερα, τώρα που μιλάμε, να τον κάνει μπαν για πάντα. Και είδαμε ότι όλη η ρητορική του οδήγησε τελικά σε αυτό που έγινε στο Καπιτόλιο. 100%. Γιατί συνδέονται, νομίζω, άμεσα. Ακόμα και ο ίδιος δεν θέλει να τα συσχετίζει τα δύο. Είναι αστείο. Εντάξει. Ήταν μια πολύ όμορφη επανάσταση όλο αυτό που έγινε. Όπως λέει και ο Τραμπ, μια πολύ. Καλά. Εγώ για ελεύθερη εξέγερση. Για να αναφρύνω λίγο την κουβέντα, θεωρώ μεγάλη στιγμή του δημόσιου λόγου του Τραμπ και αποκορύφωμα της φιγούρας του, το ότι είπε πάμε να τους ναι. Πηγαίνετε και έρχομαι. Ναι. Είναι το καλύτερο. Και βγήκε στην αυλή να κάνει μια δήλωση. Παιδιά, εντάξει, τώρα ηρεμούμε. Τώρα. Είναι φοβερό να λες αυτός μου έκανε αυτό. Πάμε να τον δίνουμε. Να φεύγει όλη η παρέα πάνω τον δίνει και εσύ να λες. Ξέχασα τα κλειδιά στο αυτοκίνητο. Πάτα, φέρω. Ωστόσο, η ίδια η Κομισιόν έρχεται και καταδικάζει την πολιτική του Twitter. Να πούμε βέβαια ότι εξαιτίας της κατάστασης στις ΗΠΑ πατήθηκε το γκάζι αυτής της κουβέντας και αυτής της νομοθετικής συζήτησης σχετικά με την ελευθερία του διαδικτύου, το οποίο είναι μια σωστή εξέλιξη, έτσι, αλλά θεωρώ και πάλι ότι είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη κατάσταση για να προσπαθούμε, ειδικά όταν ακόμα συζητάμε τα βασικά της στοιχεία, mm-hmm. να την υπεραπλουστεύσουμε. Mm-hmm. Είναι σωστό αυτό και γενικά καλό είναι να υπάρχουν κάποια guidelines, γιατί θα φτάνουμε σε αγαρμιές όπως αυτό που συζητάμε. Γιατί το να αποβάλεις τον Τραμπ για πάντα από τα social media για μένα δεν είναι μια καλή κίνηση. Όχι, συμφωνώ. Θα δώσεις πολύ μεγάλη πάσα στους οπαδούς του για να κάνουν ακόμα χειρότερα πράγματα και να υιοθετήσουν ακόμα πιο σκληρή ρητορική. Οπότε στην ουσία πετάς ένα βότσαλο στο νερό, δεν κάνεις κάτι. Μα οι ακραίες κινήσεις σε σχέση με τον λόγο στο διαδίκτυο, επαναλαμβάνω, σε ένα τοπίο το οποίο μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν χωρίς νόμο, mm-hmm. έτσι. Από τη στιγμή που γίνεται κάτι, υπάρχει το. Ας το ονομάσουμε ψηφιακό δεδικασμένο. Ότι από τη στιγμή που έγινε σε κάποιον τόσο μεγάλο, mm-hmm. κάτι τόσο χοντρό, γιατί να μην γίνει σε κάποιον που δεν είναι ούτε καν σε αυτό σωστά, το επίπεδο. Σωστά. Πάντως εντάξει, κοιτά, υπάρχει η διάθεση, η πρακτική ρεαλιστική μέσα σε όλο αυτό που συζητάμε. Δηλαδή στην Ισπανία έχουν γίνει 76 διώξεις. Σωστό. Και στη Γερμανία έχουν γίνει άλλες τόσες. Υπόθεση του Πάμπλο Χασέλ, του ράπερ, ο οποίος είναι βαθύτατα πολιτικοποιημένος. Έχει πάρει θέση εναντίον της βασιλείας, έχει υποστηρίξει με πολιτικό λόγο ομάδες που χαρακτηρίζονται ακροαριστερές. Mm-hmm. Okay, και έχουμε φτάσει σημείο τώρα. Νομίζω ότι κατηγορείται και για επίθεση σε δημοσιογράφο με pepper spray, αν θυμάμαι καλά. Ναι, δεν σου λέω. Εντάξει, okay, αυτό είναι άλλο ποινικό κομμάτι. Αλλά mm-hmm. εξετάζοντας καθαρά το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκφορά του λόγου του. Έτσι. Και εκεί έγιναν αλλαγές πάντως και στην Ισπανία έγιναν. Και ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι οι Ισπανοί αυτή τη στιγμή παίρνουν πίσω ακριβώς. Το πλαίσιο που ισχύει για να το επανεξετάσουν και να το επαναπροσδιορίσουν. Γιατί η Μαδρίτη και εγώ, όταν πριν από τρεις μέρες γινόταν της ρελής εν μέσω πανδημίας. Άρα υπάρχει σαφέστατη ρεαλιστική διάσταση σε όλο αυτό, με αποκορύφωμα φυσικά τον Ερντογάν, που στην Τουρκία το έχει πάρει όλο πάνω του, αλλάζει συντάγματα, αλλάζει νόμους, αλλάζει τα πάντα. Ασφαλώς βέβαια ο κίνδυνος των λεγόμενων totalitarian governments, αυτά τα οποία βλέπαμε κάποτε σε ταινία και λέγαμε πω φοβερό σενάριο το οποίο δεν θα το δούμε ποτέ, ναι. Η διαχείριση και αν θέλετε και ο περιορισμός της έκφρασης, της διαδικτυακής έκφρασης, με το πρόσχημα ή με την εύλογη δικαιολογία της ρητορικής μίσους ή του hate speech ή το όπως θέλετε να το ονομάσετε ή να θα ονομαστεί δεν ξέρω και εγώ τι, προφανώς και ισχύει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Όπως δεν μπορούμε επίσης να αρνηθούμε ότι το 2021, μάλλον είναι φοβερή αφέλεια να πιστεύεις ότι οι εταιρείες Big Tech έστησαν τις πλατφόρμες τους για την αγνότητα της έκφρασης. Δεν υπάρχει αυτό. Για κανένα λόγο. Και καλό θα είναι έστω και τώρα να ξυπνήσουμε και να δούμε στα μάτια την πραγματικότητα του τι σημαίνει έκφραση στο διαδίκτυο, γιατί κανείς δεν έστησε το διαδίκτυο με σκοπό την αγνότητα της έκφρασης. Από τη στιγμή που μπήκε. Και είναι λογικό, έτσι. Δεν είναι ότι είναι the big evil, ο σατανάς, το big tech. Είναι. It's a business. Και έτσι τρέχει. Τώρα, εάν θέλουμε εμείς ξαφνικά το 2021 να πούμε γιατί το big business τρέχει ως big business. Με συγχωρείτε κιόλας, χεστήκαμε που κλάναμε.
Αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Big business, αλλά από την άλλη αναδεικνύει και το ανθρώπινο καλό και την ανθρώπινη σαπίλα. Γιατί ναι, είναι 100%. Άνθρωποι, 100%. Τα social media είναι η κοινωνία. 100%. Εδώ έγινε ολόκληρη κουβέντα για την απόφαση του Facebook να απαγορεύσει τα nicknames στα accounts και να χρησιμοποιούνται μόνο κανονικά ονόματα. Που ούτε καν αυτό δεν πέρασε, ας πούμε, ανέμακτα. Τελικά το πέρασε προφανώς, γιατί είναι αυτό που λες, είναι μια ιδιωτική επιχείρηση και κάνει ό,τι θέλει. Αλλά είναι εντελώς χαοτικό όλο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι η αλήθεια είναι πραγματικά κάπου στη μέση, όσο κλισέ και να είναι αυτό. Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν guidelines και από την άλλη πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει και ελευθερία του λόγου. Αν τα βάλεις κάτω, υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που διάβαζα πριν από λίγο, υπάρχει μια παράγραφος που λέει το εξής, ότι σε περίπτωση που υπάρχει, και κάτσα να το δω ακριβώς πώς διατυπώνεται, υπάρχουν ανεκτοί περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά σε περίπτωση που υπάρχει πιεστική κοινωνική ανάγκη, ναι, μπορεί να υπάρξει και εφαρμογή σε αυτούς τους περιορισμούς. Ναι. Τι σημαίνει πιεστική κοινωνική ανάγκη? Είναι αυτό που εφαρμόζει η Κομισιόν τώρα για τα fake news και τα hoaxes σε σχέση με τον κορονοϊό. Σωστό. Και το μεγάλο ερώτημα ήταν, για να το συνδέσουμε αυτά που λέγαμε πριν, ποια μεγάλη πιεστική κοινωνική ανάγκη υπήρχε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή του 2021, για να πάμε να συνδέσουμε όλο αυτό με τον τρομονόμο. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο δεν πρόκειται να το απαντήσει ποτέ η κυβέρνηση και δεν θα το απαντήσει και ποτέ γιατί το πήρε και πίσω. Ποια είναι η μεγάλη κοινωνική πιεστική ανάγκη δηλαδή, που συνιστά κίνδυνο για τη δημοκρατία και πας να παντρέψεις τα δύο με αυτόν τον τρόπο? Κοίταξε, εάν θέλουμε να το δούμε στο φόντο αυτής της κυβέρνησης, νομίζω ότι εφάπτεται πάνω στην ανάγκη της να επικοινωνήσει επιτυχώς στην βάση των ψηφοφόρων της αυτό το περίφημο δόγμα περί νόμου και τάξης. Έτσι. Εντάξει, ούτως ή άλλως... νομίζω ότι είναι κομμάτι της ευρύτερης επικοινωνιακής πλατφόρμας. Ναι, υπάρχει ούτως ή άλλως μια μεγάλη πίεση προς τα μίντια και εγώ το λέω πίεση και με τη λίστα Πέτσα που είχαμε νωρίτερα. Εντάξει, υπάρχει μια απόπειρα ελέγχου, υπάρχει προφανώς και μια τάση μόχλευσης και των social media. Εγώ αυτό αντιλαμβάνω. Εγώ θεωρώ 100% ότι έχει να κάνει με την κάψα της παρούσας κυβέρνησης εν μέσω πιέσεων που δημιουργεί διαχείριση άλλων θεμάτων κοινωνικών, όπως το βασικότερο είναι ο κορονοϊός, να επιδείξει ότι αυτό, ένα από τα βασικά, από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίξαμε την προσπάθειά μας να εκλεγούμε και το καταφέραμε, ήταν το νόμος και τάξη. Ναι. Το οποίο το ακούω ως παρατηρητής μιας παράταξης που λέει ότι εγώ εκεί έπαιξα μπάλα και εκεί θα βασιστώ όταν η πλάτη μου είναι στον τοίχο. Δεν μου κάνει εντύπωση. Όμως επιμένω ότι ειδικά σε καταστάσεις που δημιουργούν περισσότερο συναισθηματικές και λιγότερο δομημένη κοινωνική αντίδραση, όπως είναι η ελευθερία του λόγου, που σου δημιουργεί ένα αυτόματο συναισθηματικό ότι με φημώνουν, ναι, το οποίο είναι απόλυτα κατανοητό, εκεί ακριβώς υπάρχει ανάγκη στην δημόσια έκφρασή μας να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Γιατί ο φόβος μου είναι ότι όσο περισσότερο στηρίζουμε την έκφρασή μας πάνω σε τέτοια σημαντικά θέματα στο συναίσθημα, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο δίνουμε στην αντίθετη άποψη ή αν θέλεις σε αυτούς που δεν πιστεύουν ότι είναι τόσο σημαντικό πράγμα αυτό, να βρουν τρύπες στην πανοπλία αυτού του επιχειρήματος και αυτής της θέσης. Και είναι και πολύ επικίνδυνο όλο αυτό που λες, ειδικά τώρα που είμαστε κλεισμένοι με στο σπίτι όλοι και είμαστε στα κάγκελα. Ακριβώς. Δηλαδή, να ελέγξεις το συναίσθημα, να εκφρασείς με έναν τρόπο πιο ορθολογικό και να δεις ποια είναι η νομιμότητα πίσω από αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα επειδή είναι μια ιστορία που είναι σε εξέλιξη. Για την ώρα, ξαναλέμε, την ώρα που γράφονται αυτές οι ατάκες, το κείμενο το οποίο δημιούργησε τόσο μεγάλη ένταση τροποποιείται. Να πούμε μόνο εδώ ότι δεν είναι η ουρά. Η ουρά, αν θες, είναι τα πνευματικά δικαιώματα διεκδικήσεων που είναι, δεν θα πω σημαντικότερες, όμως είναι πολύ σημαντικές στον πυρήνα του προβλήματος και είναι οι διεκδικήσεις των καλλιτεχνών για τα δεδουλευμένα που ακόμα δεν έχουν πάρει. Δηλαδή, μιλάμε για τα επιδόματα, τα αναδρομικά από Νοέμβρη-Δεκέμβρη που ακόμα δεν τους έχουν πιστωθεί. Σωστό. Και μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι θα μπουν και στη ρύθμιση για Γενάρη και Φλεβάρη. Είναι... Κάθε μήνα διεκδικούν οι άνθρωποι για να πάρουν ένα επίδομα, με λίγα λόγια. Και είναι και δυστυχώς μια κουβέντα που αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο νόμων, διεκδικήσεων και προσπαθειών, αν θες, οι οποίες δεν είναι μόνο ελληνικές, δηλαδή κρατικά ελληνικές, έτσι, αλλά είναι πανευρωπαϊκές, να αλλάξει η δομή του εργαζόμενου, μάλλον η δομή της σχέσης του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Έτσι. Είναι κομμάτι που αφορά το διαδίκτυο, είναι κομμάτι που αφορά την συνέχιση της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων από τις εταιρείες Big Tech. Είναι
ένα πράγμα το οποίο είναι, πραγματικά είναι, κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν άλλα τρία. Ναι, όλο αυτό που περιγράφεσαι είναι εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο περιστολής δικαιωμάτων. Δηλαδή, ένα πράγμα είναι, ακριβώς, ελαστικοποίηση, κάνουμε λάστιχο τις εργασιακές σχέσεις, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Και συμπεριέχει πάρα πολλά. Πάντως, στο συγκεκριμένο, ξαναλέμε ότι ουσιαστικά τροποποιήθηκε το κείμενο το οποίο δημιούργησε τόσο μεγάλη αντίδραση. Την ώρα που γράφονται αυτές οι ατάκες, ουσιαστικά η ευθύνη που προς στιγμήν αφορούσε τον δημιουργό, πλέον αφορά την πλατφόρμα, mm-hmm, που ούτως ή άλλως αυτήν αφορούσε και πριν υπάρξει το λεγόμενο κείμενο. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ευχαριστώ χρόνο σου. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ήταν ο Χρήστος Δεμέτης. Ήμουν ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Ήταν το Uncut by One Man. Και ασφαλώς εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη Δευτέρα. Και για όποιες εξελίξεις ασφαλώς μέχρι τότε θα τις σημειώνουμε για να τις σχολιάσουμε από εδώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Α! Και επειδή παραλίγο να το ξεχάσω, έχω να σας πω και ετούτο. Όλη αυτή η κουβέντα έγινε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το σημαντικό είναι ότι όταν νιώθουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε, είτε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, είτε για το πιο ανούσιο θέμα της καθημερινότητάς μας, καλό είναι να το κάνουμε και να μην το βαστάμε μέσα μας. Γιατί ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται όταν νιώθουμε ότι πρέπει να εκφράσουμε το κάτι της μας είναι 15 λεπτά ουσιαστικής επικοινωνίας με τα πρόσωπα που πρέπει. Για όλα τα περαιτέρω μπορείτε να ενημερωθείτε για το project Unlonely του Lipton στο www.gogreen.gr ή στην σελίδα στο Facebook.